Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα περίπου. Στη σημερινή ζωντανή εκπομπή θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα περίπου για να συζητήσουμε μαζί σας διάφορα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό, αγαπητοί τηλεθεατές, στις διάφορες εφημερίδες είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Η εκπομπή λοιπόν λέγεται «Φιλοσοφικές και θεολογικές αναζητήσεις». Τι βλέπουμε λοιπόν, είναι το θέμα ουσιαστικά της σημερινής ζωντανής εκπομπής. Βλέπουμε ότι οι διάφοροι άνθρωποι στην εποχή μας, επειδή έχουν ξεχάσει, ουσιαστικά έχουν αφήσει τον Θεό στο περιθώριο, έχουν αφήσει τους Αγίους, έχουν αφήσει ουσιαστικά όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να τους βοηθήσουν να γίνει η υγεία τους, η ζωή τους καλύτερη, εναπόθεσαν όλες τις ελπίδες στον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε στις στήλες της ψυχολογίας, στις διάφορες καθημερινές εφημερίδες που διαμοιράζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διάφοροι άνθρωποι να έχουν παράπονο για τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, τα παιδιά για τους γονείς τους, ο σύζυγος για την σύζυγο για τον, και πάει λέγοντας. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα βλέπουμε, γιατί όπως είπαμε υπάρχει μια κρίση στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Όταν όμως ο ίδιος ο άνθρωπος επανέλθει πάλι στην πίστη, θέση ως κορονίδα στη ζωή και ως πυραμίδα ουσιαστικά σε όλο το βίο τον ίδιο τον Θεό, τους Αγίους, την Παναγία, αυτό που ουσιαστικά εμείς λέμε μέσα από αυτήν την εκπομπή, θα δει ότι η ίδια του η ζωή θα βελτιωθεί και θα ανυψωθεί πνευματικά, δηλαδή θα του κάνει καλό πνευματικά αλλά και σωματικά. Έτσι λοιπόν η σημερινή ζωντανή εκπομπή έχει σαν θέμα, σαν ζωντανό θέμα, ότι η πίστη θα καταδείξουμε με τον σημερινό καλεσμένο που είναι γιατρός και ουσιαστικά μπορεί να μας πει την άποψή του για το θέμα αυτό, ότι η πίστη λοιπόν μπορεί να κάνει καλό και στην υγεία του ανθρώπου, διότι οι εκπομπές αυτές έχουν σαν στόχο, έχουν σαν σκοπό να δείξουν ότι όλα αυτά τα θέματα μας βοηθούν και πνευματικά αλλά και σωματικά. Καλησπερίζω λοιπόν στη σημερινή ζωντανή εκπομπή τον κύριο Βασίλειο Ατζαγλή, όπου είναι γιατρός γενικής ιατρικής, όμως έχει μια ιδιαιτερότητα ότι ασχολείται και αυτός με εκπομπές στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, ασχολείται και έχει μια αξιόλογη και πρωτότυπη συγγραφική δραστηριότητα και επίσης έχει και αυτός ασχοληθεί με όλα τα θέματα. Την Πυριακή Εκκλησία βεβαίως, να το πούμε κιόλας, είναι ωραίες εκπομπές σας, σας παρακολουθώ κι εγώ τα βράδια και εμείς εδώ κύριε Ατζαγλή, όπως το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι διαφορετικό το πρωτότυπο και το καλό ουσιαστικά. Εμείς προσπαθούμε εδώ το καλό να παρουσιάσουμε, γιατί πολλοί στην εποχή μας προσπαθούν να παρουσιάσουν το κακό. Εμείς όμως είμαστε με το φως, προσπαθούμε να δείξουμε το φως και να παρουσιάσουμε και στοιχεία τα οποία στην εποχή μας δεν καταδεικνύονται μέσα από τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τέτοιου είδους εκπομπές, όπως είναι και η δική σας, σπανίζουν από το ελληνικό ραδιόφωνο και να υπενθυμίσουμε λοιπόν στους αγαπητούς τηλεθεατές πότε μπορεί κάποιος να σας ακούσει το βράδυ. Ναι, το βράδυ έχουμε καθημερινά την εκπομπή Ευαγγέλιο, την ακρόαση του Ευαγγελίου. Όλα τα Ευαγγέλια αρχίζουν από τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά, τον Ιωάννη και γίνεται μια περιοδική έτσι ανακεφαλαίωση των πάντων. Δηλαδή, όταν τελειώσει το ένα, αρχίζει πάλι από την αρχή το άλλο. Όλο το χρόνο γίνεται αυτό. Γιατί ότι ο Ευαγγελικός, πιστεύουμε ότι ο Ευαγγελικός λόγος είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε σήμερα στη ζωή μας, διότι είναι συνδυασμός του λόγου του Θεού, της σκέψεως του Θεού και της εκφράσεώς του στον Έλληνα λόγο. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο, όπως ξέρετε, κύριε Κουντουράκη, πολύ καλύτερα από μένα, απασχολείστε με κείμενα και μάλιστα σπουδαία κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων και όχι μόνο, και των πατέρων της Εκκλησίας. Ο ελληνικός λόγος είναι αυτός ο οποίος έδεσε με τη σκέψη του Θεού και με τις οδηγίες που ήθελε να δώσει ο Θεός στους ανθρώπους. Γι' αυτό το μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε σήμερα εμείς οι Ορθόδοξοι, και γι' αυτό πρέπει να σεμνινόμεθα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο,
είναι τα Ευαγγέλια, τα οποία γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Είναι γκρεμός Μέγας, λέει ο Μέγας Βασίλειος, το να μην γνωρίζει κανείς τις γραφές, διότι θα πάθει πολλές ζημιές στη ζωή του, ενώ που θα μπορούσε να τις αποφύγει αν ήξερε τι ακριβώς ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο και τι είναι αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται μέσα στα Ευαγγέλια σαν πρότυπο ενός ανθρώπου. Ας ακούσουμε τη Λέβα και θα συνεχίσουμε την συζήτηση. Ναι, ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Και ευχόμαστε Θεού φώτιση. Αμήν. Και όσους αποφασίσουν να επιλέξουν στις εκλογές πρόσωπα που θα μας εκπροσωπήσουν στις επόμενες στιγμές της ζωής μας. Γιατί αυτές τις στιγμές της ζωής μας είναι σημαντικές και θα πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα. Και για να γίνω πιο σαφής, όπως πολύ ωραία το είπατε, ότι υπάρχουν άνθρωποι διάβολοι, δυστυχώς, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην τους δώσουμε εξουσία και να επιλέξουμε εκείνους οι οποίοι είναι άγγελοι Κυρίου. Έτσι είναι. Από έτσι. Το σώμα της Εκκλησίας μέσα, από το σώμα της Ορθοδοξίας, γιατί ναι. Η Εκκλησία δεν είναι το ιερατείο, η Εκκλησία είναι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηται. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έτσι είναι. Για να μην ξανασυμβεί αυτό που αυτές τις ημέρες βιώνουμε. Δηλαδή τι βιώνουμε, να το πούμε. Καύση νεκρών ψηφίστηκε επί Πασόκ. Κρεματόρια ψηφίστηκε επί Μερών Νέας Δημοκρατίας. Καύση νεκρών, θα το συζητήσουμε. Βεβαίως. Και γιατί γίνεται κατά βάθος. Και ο Χατζηδάκης αυτός ο υπουργός, ο τελευταίος μεταφορών, ψήφισε πάλι έναν νόμο, ο οποίος δυστυχώς κάθε άλλο είναι παρά για τους Ορθοδόξους. Αλλά ας πάμε σε αυτά που είναι πολύ πιο σπουδαία. Τις τελευταίες ημέρες ακούμε για τον Ομπάμα. Τελευταία στο δίκτυο, μάλιστα, το διαδίκτυο, αυτόν τον δικτυακό τόπο, όταν επισκεφτούμε στην διεύθυνση YouTube περί Ομπάμα, θα δούμε τα εξής πράγματα, τα οποία τα άκουσα προλίγου, μου πήραν τηλέφωνο και μπήκα στη διαδικασία να τα παρακολουθήσω. Ένας από τους λόγους του Ομπάμα ανέδειξε μια φράση που αποτέλεσε και κύριο άξονα του εκλογικού αποτελέσματος στην Αμερική. Yes, we can. Το είπε λοιπόν στο λόγο του αυτό, μάλιστα μπορούμε, ελληνιστή. Το είπε λοιπόν επανειλημμένα το Yes We Can, διέκοψε την ομιλία του, το επανέλαβε Yes We Can, το ξαναεπανέλαβε έως ότου το ακροατήριο που τον άκουσε άρχισε να λέει από κάτω Yes We Can, Yes We Can. Όταν κάποιος... Μέθοδο Σίλβα. Τι είπατε? Αυτή είναι η μέθοδο Σίλβα, πες το πολλές φορές και θα μείνει στο 20 λεπτό. Εδώ προσέξτε όμως, εδώ προσέξτε το αποκαλυπτικό. Αυτό που θα ακούσετε κι εσείς και αυτό που έμαθα κι εγώ λίγο πολύ και έμεινα άναυδος. Ναι. Ένας λοιπόν συνάδελφος δημοσιογράφος, πολύ καλός γνώστης του χώρου των media, πολύ καλός γνώστης των μαγνητοφώνων, γνώστης του διαδικτύου, χρησιμοποίησε ένα μαγνητόφωνο το οποίο έχουν κάθε υπολογιστή επάνω, που γράφει φωνή για 60 δευτερόλεπτα και κατέγραψε το Yes We Can μέσα από την ομιλία του Ομπάμα, που επαναληπτικά το επανέλαβε. Στη συνέχεια αντέστρεψε την κίνηση της ηχογράφησης. Και ξέρετε τι βγήκε από τον ήχο αυτό. Το έχω στο υπολογιστή μου κατακωδημένο, το κατέβασα από το διαδίκτυο. Thank you, Satan. Thank you, Satan. Thank you, Satan. Η αντίστροφος λοιπόν διαδικασία του λόγου Yes We Can ακούγεται το ηχητικό αποτέλεσμα Thank you, Satan. Όλη η Αμερική έχει αναστατωθεί. Το Time, το περιοδικό, αναφέρθηκε στο γεγονός. Έγινε μεγάλος άλλος στα τηλεοπτικά κανάλια των ΗΠΑ. Το NBC, τα ABC, όλα αυτά τα κανάλια γράψανε, συζητάνε σήμερα και λένε Ομπάμα, ίσον 666, ίσον Αντίχριστος, ίσον Σατανάς. Εύχομαι να έχουν κάνει λάθος. Αν όμως είναι έτσι τα πράγματα και ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο ενσαρκωμένος αντίχριστος που θα μας οδηγήσει σε μία ημέρα σκότους, εύχομαι στο Θεό να μην συμβεί ποτέ αυτό και να μας σώσει. Άλιστα. Και για να μας σώσει ο Θεός πρέπει εμείς συνειδητά να είμαστε κοντά Του και να ζητάμε την βοήθειά Του. Επίσης θέλω να σας πω
ότι ετοιμάζουν έναν πλανήτη, υποτίθεται ο πλανήτης αυτός θα πλησιάσει τη γη μας 21 δωδεκάτου του 2012. Προσέξτε, 1-2-1-2 είναι παντού οι ημερομηνίες. Και αυτός ο πλανήτης θα αλλάξει το πολικό σύστημα της γης. Δηλαδή, ο βόρειος πόλος θα συμπεριφέρεται σαν νότιος και ο νότιος σαν βόρειος. Θα υπάρχει στο Σέλας προχή από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, καταιγίδες από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Ναι, είναι γνωστά, τα λένε συνέχεια. Θα σταματήσουν τα ηλεκτρικά πεδία να λειτουργούν, θα καταπέσει το ηλεκτρονικό σύστημα των υπολογιστών, τα GPRS, δεν θα μπορούν τα αεροπλάνα να κυκλοφορήσουν κλπ. Επειδή λοιπόν θα δούμε, έρχεται αυτό, μέσα από αυτήν την αποκάλυψη. Σε δύο χρόνια θα δούμε. Η οποία από τον Πλάτωνα σημειολογείται, αλλά και από τον Μάρκο και τον Λουκά σημειολογείται. Θα ήθελα να πω στους φίλους μας, επειδή πραγματικά ο καιρός είναι άγνωστο πόσο κοντά είναι, να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να δούμε του Θεού το πρόσωπο. Ναι. Και να σωθούμε από το διάβολο πλέον, ο οποίος είναι γύρω μας, σε συνανθρώπους μας, ενσαρκωμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πριν πείτε, κύριε Τσακλή, δύο σημεία μόνο που θέλω να θίξω στο ερώτημα και στο τηλέφωνο του αγαπητού τηλεθεατού, ότι εμείς εδώ πέρα, και αυτό είναι μια πάκια τακτική που έχω εγώ μέσα από αυτήν την εκπομπή, ότι δεν σχολιάζουμε έτσι, ούτε είναι μια εκπομπή πολιτικού περιεχομένου. Γιατί αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, κύριε Ατζακλή, συνεχώς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα. Άρα εμείς θέλουμε εδώ να δείξουμε. Μπορούμε να πούμε μόνο δύο λόγια. Ναι, και καταλήγοντας και θα πει την άποψή σας, είναι ότι για να υπάρξει δευτερά παρουσία και να γίνουν αυτά όλα που αναγράφονται στην αποκάλυψη για τον Αντίκριστο, θα πρέπει να συμβούν κάποια σημεία. Το λέω αυτό γιατί στην εποχή μας και τα τελευταία χρόνια πολλοί κατονομάζουν και λένε ότι αυτός είναι ο Αντίκριστος ή ο άλλος είναι ο Αντίκριστος και δίνουν πάρα πολλά ονόματα. Δεν είναι εύκολο και θα πρέπει να αποφεύγουμε γενικά με ευκολία να δίνουμε και να σχολιάζουμε και να λέμε ότι επειδή αυτός δεν είναι καλός κυβερνήτης ή ο Β ή ο Γ ή ο Δ, δεν είναι σωστός, άρα αυτός είναι ο Αντίκριστος, γιατί εμείς έτσι θεωρούμε. Θα πρέπει όμως να συμβούν κάποια σημεία και μετά να έρθει η έλευση του Αντίκριστου. Κάποια σημεία τα οποία μπορούμε να τα πούμε τώρα. Για πείτε μας. Μόνο έτσι ακροφυγώς, γιατί δεν είναι ολόκληρα κεφάλαια αυτά. Ναι, για πείτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει χτιστεί ο ναός της Ιερουσαλήμ. Ναι. Το οποίο δεν έχει χτιστεί ακόμα. Δεν έχει χτιστεί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ο Αντίκριστος προς το παρόν αυτή τη στιγμή. Δεύτερο σημάδι είναι πρέπει να έρθουν δύο προφήτες, ο Ηλίας και ο Ενόχ, οι οποίοι θα πολεμήσουν εδώ. Οπότε τώρα δεν έχουμε ακόμα τέτοια σημεία. Όπου θα πρέπει να εγγυηθούν και το θάνατο. Ναι. Υπάρχουν και άλλα ακόλουθα σημεία, αλλά αυτά τα δύο ας κρατήσουμε. Δεν θα γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα γίνει και η σήμανση στο χέρι που γίνεται τώρα, λένε στην Αμερική κλπ. Αλλά γενικά στο νεκρό ήθελα να πω δύο λόγια. Ότι αν εμείς είχαμε σαν παράδοση να καίμε τους νεκρούς, δεν θα είχαμε τα λείψανα των Αγίων αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Δεν θα είχαμε τα λείψανα των Αγίων, τα οποία λείψανα των Αγίων κάνουν θεραπείες. Και αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει Θεός και ο Θεός μέσω των λειψάνων αυτών μας δίνει το στίγμα του και μας λέει: κοιτάξτε, εγώ δεν σας ξέχασα. Στους αγαπημένους Αγίους έχω δώσει την ιδιότητα και το δικαίωμα να κάνουν σε εσάς θαύματα. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα που λέγεται θαύματα των Αγίων και να προστρέφουμε και στους Αγίους και στην Παναγία μας, όπως είπατε, και πρωτίστως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Κύριος. Αυτόν που περιμένουμε ότι θα έρθει στη δευτέρα παρουσία και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Αν δεν έχετε αντίρρηση. Ναι. Ναι, απλά ήθελα να πω το εξής. Ξεκινώντας λοιπόν για να αναλύσουμε το σημερινό μας θέμα και αν θέλει κάποιος τηλεθεατής μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο για να σχολιάσουμε πάλι κάποιο θέμα. Ξεκινήσουμε λοιπόν το σημερινό θέμα, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι η πίστη κάνει καλό στην υγεία μας. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ένα τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Αναφέρεσα ότι η πίστη βοηθάει στην υγεία μας. Ναι. Έχω μια άποψη βέβαια. Ναι. Και θα έλεγα ότι μάλλον ότι η σωστή χρήση της πίστης βοηθάει. Διότι υπάρχουν και πάρα πολλές αρνητικές ψυχολογικές. Η ορθόδοξος πίστης, ναι, το ξεκαθαρίσουμε. Άνθρωποι οποίοι δηλαδή που έχουν αυτή την... Τις όλες και δεν σε ακούω καλά. Η ορθόδοξος λοιπόν, πίστης λέμε. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν λανθασμένη πίστη και έχουν πάρα πολλές ψυχολογικές επιπλοκές. Οπότε πιστεύω ότι η σωστή κρίση θα έλεγα βοηθάει την υγεία, γιατί πίστη εξαρτάται κανείς τι είναι αυτό που πιστεύει, το αρνητικό ή το θετικό.
Όταν λέμε πίστη εμείς κατά την ορθόδοξη έννοια, είναι η πίστη στο Θεό, στον Τριαδικό Θεό. Δεν σας άκουσα. Είναι η πίστη, εννοούμε την πίστη στον Τριαδικό Θεό εμείς όταν λέμε πίστη. Όχι σε οτιδήποτε πράγμα, έχετε δίκιο σε αυτό που πρέπει να γίνει διάκριση. Τι είδους πίστη έχει ο καθένας. Ακριβώς, ναι. Έτσι, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά για να μας πείτε και στην άποψή σας, το λέω αυτό και το σημερινό θέμα έχει να κάνει διότι τις τελευταίες μέρες είδα και ένα δημοσίευμα σε μια μεγάλη εφημερίδα που με λίγα λόγια έλεγε εκεί πέρα ότι έγινε μια έρευνα στην Αμερική, σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Όπου μέσα από την έρευνα αυτή, στη Βαλτιμόρη λοιπόν της Αμερικής, έδειξε ότι με όσοι πηγαίνουν στην Εκκλησία, όσοι έχουν πίστη προς το Θεό, όσοι έχουν ελπίδα προς το Θεό, βοηθάει γενικότερα για να αποφευθεί το στρες, να μην έχουμε κατάθλιψη που είναι κατά πολλούς μια ασθένεια, μια επιδημία και η ασθένεια του αιώνος. Άρα λοιπόν, πρακτικά μέσα από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει και σε άλλα πανεπιστήμια και έχουν εξετάσει τη σχέση του θρησκευτικού συναισθήματος με την υγεία, έδειξε ότι όταν ο άνθρωπος ελπίζει στο Θεό, ελπίζει στην Δευτέρα Παρουσία, έχει ελπίδα στη ζωή του και δεν πιστεύει ότι κάποια στιγμή ζει και θα πεθάνει και μέχρι εκεί φτάνουν τα πράγματα, τότε πολλά πράγματα μπορούν να αποφευθούν. Να κάνουμε ένα απλό πείραμα. Να πάρουμε έναν άνθρωπο, να τον βάλουμε μπροστά στην τηλεόραση 2 ώρες και να τον εξετάσουμε μετά. Να του πούμε πώς είσαι τώρα, πώς αισθάνεσαι. Να πάρουμε έναν άνθρωπο, να τον πάμε στην εκκλησία 2 ώρες και να τον εξετάσουμε μετά. Να δούμε τη διαφορά που υπάρχει στη μία περίπτωση και στην άλλη. Οπωσδήποτε αυτό που θα βγει από την εκκλησία θα βγει αναπτωρωμένο, θα βγει χαρούμενο. Θα βγει με μια εσωτερική γαλήνη και ηρεμία η οποία θα διατηρηθεί, ας πούμε, για πολύ. Ένα κύριο που θα βγει μπροστά από την τηλεόραση, ειδικά αν η τηλεόραση έχει τα νέα και δείχνει τους πολιτικούς και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, που είπε ο αγαπητός φίλος προηγουμένως, αυτό με τον Ομπάμα, τα αντίστροφα μηνύματα κλπ. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος θα ανησυχήσει, θα χάσει τα ζύγια του, θα χάσει την ηρεμία του και θα είναι έρμεο, θα είναι ένας υποψήφιος ψυχιατρικών παρατηρήσεων και θεραπείων. Κάτι θέλετε να πείτε και ναι. Κάτι θέλετε να μας πείτε. Θα ήθελα να πω 2 λόγια για την ύψωση του σταυρού που είχαμε. Μισό λεπτό, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Ομάδα. Έχουμε ένα τηλέφωνο και θα το μας το πείτε, ναι. Βεβαίως. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ήθελα να παρέμβω γιατί πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε τη θρησκεία. Δεν σας ακούμε καθαρά. Δεν ξέρω αν οι τηλεθεατές σας ακούνε πολύ καθαρά. Εμείς είμαστε στο στούντιο, δεν σας ακούμε. Μιλάω από κινητό, γι' αυτό ίσως, γι' αυτό να μιλήσω. Ναι, γιατί δεν σας ακούμε καθόλου. Τραβηχτείτε λίγο το ακουστικό και μιλήστε και λίγο δυνατότερα. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα Παρουσία. Ναι, ό,τι λέει το Ευαγγέλιο λέμε εμείς. Τίποτα το καινούριο. Μάλιστα. Θα το διαβάσετε στο 24 κεφάλαιο. Με πείτε που είναι για να το βρείτε. 2 και 24 κεφάλαιο του... Διαβάστε μετά το 20 κεφάλαιο. Μάλιστα. Για να διαβάσω και πιο πολύ ακόμα. Από το 20. Δηλαδή, του Ματθαίου. Ο Θεός θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Έτσι λέει ο ασφαλός. Τους νεκρούς. Ποιους νεκρούς, πού θα τους βρει και πώς θα τους κρίνει. Δηλαδή, εσείς που είσαστε κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι στα αριστερά και οι άλλοι που γίνεται στερεό για να θεμά. Δηλαδή, έφρασε ο Θεός ανθρώπους. Δεν γενικά, αυτό να ενημερώσουμε και το. Όταν λέμε ανάσταση κρίσεως, ναι. Αυτό εννοούμε. Μια δίκη θα γίνει. Να αποφεύγετε να παίρνετε το κινητό, γιατί δεν σας καταλαβαίνουμε και καλά και δεν σας ακούμε. Έτσι, για να μπορούμε να κάνουμε και ένα διάλογο. Όταν ρωτάτε κάτι, να παίρνουμε και τις απαντήσεις. Το θέμα της γενικής κρίσεως και της αναστάσεως των νεκρών. Αλλά το θέμα της αναστάσεως των νεκρών είναι θέμα πίστεως. Εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει, ο Θεός που έφτιαξε τον άνθρωπο, αγαπητέ. Φίλε και κύριε της εκπομπής και φίλε, ο Χριστός, ο Θεός που έφτιαξε τον άνθρωπο, η Αγία Τριάδα δηλαδή, ξέρει και τον τρόπο πώς θα τον αναστήσει. Άλλη μόνο, αν δεν μπορούσε, ο Χριστός μας έδειξε ότι ανέστησε νεκρούς. Θα αναστηθούν λοιπόν τα σώματα των νεκρών ανθρώπων, όσων έζησαν από Αδάμ μέχρι την τελευταία στιγμή που θα εμφανιστεί το πρόσωπο Χριστός και Κύριος για να κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Θα εμφανιστούν όλοι. Τώρα μην μου πείτε πώς θα χωρέσουν, πώς θα είναι. Τι σχήμα θα έχουν, τι θα φοράνε και από ποιες φυλές θα είναι, γιατί αυτά τα ερωτήματα εγώ δεν μπορώ να σας τα απαντήσω. Αυτά είναι υπερφυσικά πράγματα, τα πιστεύουμε ότι θα γίνουμε, αλλά δεν ξέρουμε τον τρόπο που θα γίνουν. Σίγουρα, σίγουρα. Εάν τα σώματά μας θα είναι σαν και αυτά, θα είναι σαν το αναστημένο σώμα του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι θα είναι. Δηλαδή,
θα έχουμε κάποια σώματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε τις ιδιότητες ακόμα, γιατί εμείς ξέρουμε μόνο τα ζωντανά σημερινά σώματα. Ναι. Δεν ξέρουμε τα αυριανά σώματα πώς θα είναι. Επομένως, όλα αυτά είναι ζήτημα πίστεως. Τα γράφει το Ευαγγέλιο και στο Ματθαίο 22ο και 23ο ναι. κεφάλαιο μιλάει για τα της Αναστάσεως. Θα σαλπίσουν, λέει, σάλπιγγες και θα σηκωθούν οι νεκροί από Αδάμ και εντεύθεν. Εμείς, κύριε Τζακλή, εδώ πέρα καταγράφουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι αυτό που λέτε εσείς ή αυτό που λέω εγώ. Έχουμε τηλέφωνο να σας ακούμε. Για το πώς όμως. Ναι, ναι, σας ακούμε. Άκουσα την ανησυχία που είχε ο φίλος μας. Ναι. Πώς θα συμβεί αυτό. Και θυμήθηκα τον γειτονά μου που είναι αρχιτέκτονας. Κατασκευάζει σπίτια. Ναι. Μαγαζιά, σπίτια, μέγαρα κλπ. Από τις κατασκευές του, δύο κατασκευές κάηκαν τώρα στην Μαραθώνα, εδώ που έγινε η καταστροφή στο Γραμματικό. Ναι. Ολοσχερός καταστροφή κάηκαν. Και μάλιστα είπε το κράτος ότι θα τους αποζημιώσει, θα τους δώσει κάποια χρήματα να επισκευάσουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Γύρισαν πίσω στον αρχιτέκτονα και τους ζήτησαν πώς είναι δυνατόν αυτό να ξαναγίνει. Από τις τάχτες δηλαδή, πώς αυτό το οικόπεδο θα αποκτήσει πάλι ζωή και σπίτι. Και μου είπε ο αρχιτέκτονας ότι εγώ είμαι ο δημιουργός, εγώ το σχεδίασα στο μυαλό μου πρώτα, μετά στο χαρτί, μετά πήρα τα απαραίτητα υλικά και την ενέργεια του ανθρωπίνου δημιουργού και το σχημάτισα. Έτσι είναι. Εγώ είμαι σε θέση αυτό να το ανακατασκευάσω από την αρχή, από τις τάχτες. Γιατί είμαι ο δημιουργός του. Λέω λοιπόν στο φίλο μας, εάν πιστεύει στο δημιουργό του και δεν ήταν η παρουσία του στη ζωή ένα λάθος και όχι μία θεϊκή επιθυμία, τότε θα καταλάβει ότι δημιουργός του και στάχτες ακόμα να μην υπάρχουν, είναι ικανός να τον επαναπροσδιορίσει και να τον δημιουργήσει. Ευχαριστούμε για την επισήμανση. Να είστε καλά, έχουμε τηλέφωνο να σας ακούμε. Πολύ σωστό. Ναι, καλησπέρα σας και πάλι. Ναι. Με ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Ναι, ναι, κοιτάξτε, ήθελα να πω το εξής. Πώς μπορεί ένας τόσο μεγάλος και δίκαιος Θεός να κρίνει και να πει ότι εσύ πήγαινε στο αιώνιο ανάθεμα? Δηλαδή έκλασε εκατομμύρια ανθρώπους για να τους στείλει στο αιώνιο ανάθεμα, πρώτον. Δεύτερον, φυσικά δεν ξέρουμε τι έπλασε ο Θεός. Ξέρετε τι έπλασε ο Θεός? Δεν έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός. Ο Θεός έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση, δηλαδή έπλασε πνεύματα, διότι ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν είναι πνεύμα ο Θεός? Όταν λέει σας έπλασα κατ' εικόνα μου και καθομοίωση, έπλασε πνεύματα. Όχι, τώρα, γιατί έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός? Συγγνώμη, αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση. Είναι σχέδιο Θεού αυτό. Μετά, γι' αυτό σας είπα για το αιώνιο ανάθεμα. Δεν μπορεί ένας τόσο μεγάλος Θεός να στείλει στο αιώνιο ανάθεμα τα πνεύματα, τα παιδιά του που έπλασε. Κάποιοι άλλοι... Έχετε υπόψη στο τι έγινε στην... Όχι, θα σας απαντήσουμε, όταν έπεσε στην πτώση των πνευμάτων. Θα σας απαντήσουμε, αυτά είναι αρκετά. Θέσατε πολλά ερωτήματα και να απαντήσουμε. Θέλετε κάποιο άλλο ερώτημα για να σας απαντήσουμε? Εντάξει. Έχετε κάποιο άλλο? Όχι, ωραία. Εντάξει. Κύριε Τζακλή, ναι, λοιπόν, ακούστε. Ο Θεός δεν στέλνει ο Θεός. Ο ίδιος ο άνθρωπος αυτοκαταδικάζεται. Όταν λέει εγώ δεν θέλω το Θεό, εγώ μου αρέσει ο διάβολος. Αυτό είναι μια καταδίκη, αγαπητέ, την οποία τη θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος. Επομένως ο Θεός δεν μπορεί να πει αντίθετα προς την απόφαση του ανθρώπου, γιατί τον έχει κάνει ελεύθερο να διαλέξει. Έτσι λοιπόν αυτοκαταδικάζεται ο άνθρωπος. Απλώς επισφραγίζεται εκείνη την ώρα η καταδίκη του, αλλά και το άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα στείλει όλους τους ανθρώπους στο πύρτο εξώτερο, όπως λέτε κι εσείς, αλλά κάποιους. Τώρα, ποιοι θα είναι αυτοί, εμείς δεν ξέρουμε. Υπάρχει το αιώνιο ανάθεμα. Ναι, θα πάνε μερικοί, βεβαίως. Θα πάνε. Γιατί πρέπει δηλαδή εμείς να πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να τιμήσουμε ή να λατρέψουμε τον Θεό? Εκεί συχνάζει δηλαδή και ο Θεός και ο Χριστός, η Παναγιά. Συχνάζουν στην Εκκλησία. Βάζετε πολλά ερωτήματα. Δεν μπορούμε να κάτσουμε στο σπίτι μας και με τραγούδι και ύμνο να ημνήσουμε τον Θεό? Όταν ανέβηκε ο Μωυσής για να πάρει τις εντολές, από κάτω χορεύανε και τρώγανε ψητά. Και ξέρετε τι έγινε, τις έσπασε τις εντολές.
Υπάρχουν ορικές, ναι. ορισμένα πράγματα που θέλει ο Θεός. Δηλαδή θέλει και ημέρες νηστείας και ημέρες περισυλλογής και ημέρες υπακοής στο θέλημα του Θεού. Υπάρχει, που, υπάρχει και αυτό που λέτε. Θα φάμε και θα γλεντήσουμε, αλλά μέσα στα πλαίσια. Πάω να τους εξηγήσω και δεν δέχονται καμία εξήγηση. Δεν λέμε την αλήθεια στον κόσμο για να μπορέσουν να πιστέψουν στο Θεό μας. Πρώτα απ' όλα μας λέτε για τριαδικό Θεό. Τι είναι ο τριαδικός Θεός? Είναι δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός και ο Άγιος? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε, ακούστε με λίγο, δεν μπορούμε όλες... Αυτά που λέτε θέλουν πολλές ώρες δουλειά. Εδώ, ακούστε, να τα πιάνουμε ένα-ένα. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή μας βάζετε θέματα εδώ. Τι είναι ο τριαδικός Θεός, πώς θα γίνει η κρίση κλπ. Δεν απαντιώνει. Μπορείτε, ακούστε κάτι τελευταίο, ακούστε με. Θέλει να διαβάσετε δύο χρόνια για να τα καταλάβετε αυτά. Δεν είναι εσύ, ο καθένας, αγαπητέ, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Εμείς δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τις απόψεις καθενός. Κανενός. Εμείς προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια όπως έχει καταγραφεί η αλήθεια μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια. Δεν λέω εγώ κάτι, ούτε ο κύριος Σαντζακλής κάτι, κανένας καλεσμένος δεν λέει τίποτα. Εμείς εδώ λέμε την αλήθεια. Είμαστε από τους ανθρώπους που προσπαθούμε και να πούμε την αλήθεια όπως λέγεται η αλήθεια μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια, μέσα από την παράδοση. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστέψει, να μην πιστέψει, να συμφωνήσει με εμάς, να διαφωνήσει με εμάς. Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε κανένα, απλά να προβληματίσουμε. Γιατί ουσιαστικά στην εποχή μας υπάρχει ένας εφησυχασμός. Αυτό παρατηρούμε και δυστυχώς αυτό διαιωνίζει την κατάσταση. Και αυτό είναι ο σκοπός και γι' αυτό ξεκίνησα εγώ αυτές τις εκπομπές μαζί με κάποιους συνεργάτες, για να μπορούμε να αλλάξουμε όσο μπορούμε τα πράγματα. Έχουμε ένα τηλέφωνο να σας ακούμε. Ναι, ακούγομαι εγώ. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, έτσι γυρίσω τον παρόντο. Κύριε Τζακλή, έχετε καμία σχέση με τον Παναγιώτη τον Τζακλή, τον μηχανολόγο? Όχι. Εντάξει, όπως γνωρίζω, είναι συμμαθητής μου. Ωραία. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Δεν κρίνω αυτά που λέτε. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Αυτό που είπα και εγώ. Του. Αλλά αυτοί οι δύο φιλόσοφοι τι σχέση έχουν με την ανάσταση των νεκρών και με όλα αυτά που λέτε? Όμως έχουν. Όχι και όμως, κύριε Ατζακλή. Ναι, γιατί? Όχι και όμως. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί ο κόσμος να ακούει τέτοια. Δηλαδή, αν εσείς. Έχουμε και εδώ τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή εσείς. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Καταρχήν θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω δηλαδή... Να απαντήσουμε στο πρόβλημα. Αυτό που θα μπορούμε να ακούσουμε την κυρία και θα πούμε. Γιατί έχουμε τόσο πολλά τηλεφωνήματα. Ναι, ναι. Ναι, σας ακούμε βέβαια. Είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Δηλαδή αυτό το κήρυγμα είναι κήρυγμα για όλη την Ελλάδα. Αυτοί που παρακολουθούν το τηλεφός. Εγώ δεν θα κάνω παρέμβαση να ρωτήσω τι είπε ο Μωυσής και τι είπε αυτά. Έχω ευχαριστηθεί όμως με αυτό που είπατε. Ότι όταν πας στην εκκλησία, φεύγεις άλλος άνθρωπος. Έτσι. Και όταν κάνεις την τηλεόραση και βλέπεις αυτά τα γελία πράγματα, όπως και εγώ παραδείγματος χάρη χθες παρακολούθησα μία ταινία και ήμουν άρρωστη, δεν κοιμήθηκα καθόλου. Τώρα όμως σας παρακολουθώ και αμέσως πήρα μια άλλη μορφή, μια άλλη όψη μέσα μου. Έγινα άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό σας δίνω συγχαρητήρια για αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και να είστε καλά για να ακούσουμε, γιατί είμαστε τυφλοί. Εμείς επαναλαμβάνουμε είναι τα λόγια του Ευαγγελίου. Αυτό που κάνετε, άλλο να ρωτήσω και κάτι. Ναι. Είστε κάποια αίρεση? Όχι, όχι, είστε είμαστε ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι, χριστιανοί ορθόδοξοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να... Και μάλιστα θα δείξουμε και μια εικόνα. Ναι, εικόνα, ναι, βέβαια. Αυτό το διάλειμμα. Μια εικόνα, αν τα παιδιά είναι έτοιμα. Αν τεχνική μπορούν, ναι. Είναι μια θαυμάσια εικόνα, αγαπητοί φίλοι. Η οποία αυτή η εικόνα, αν μπορούμε να τη δείξουμε την κάμερα. Είναι βυζαντινή εικόνα και αυτό αποδεικνύει και την Ορθοδοξία, η βυζαντινή αυτή εικόνα. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λέγεται «Μεταμόρφωση του Σωτήρος». Βλέπω τον Χριστό στο κέντρο, έτσι, τον βλέπουμε τον Χριστό εδώ στο κέντρο, ο οποίος λάβει περισσότερο από τον ήλιο και το πρόσωπό του περισσότερο από τον ήλιο και τους δύο προφήτες. Και οι μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το φως έχουν πέσει κάτω. Έτσι, είναι θαυμάσια εικόνα. Την είχαμε για να τη δείξουμε στην εποχή που ήταν, αλλά δεν μπορέσαμε. Την δείξαμε τώρα. Λοιπόν, είναι βυζαντινή εικόνα αυτή. Είναι καταπληκτική. Και όχι μόνο καταπληκτική, υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες, τις οποίες σιγά σιγά θα μπορούμε από εδώ κάθε φορά κάτι να δείχνουμε. Ωραία. Γιατί και η εικονογράφηση της Ορθοδοξίας είναι το Ευαγγέλιο των Αγραμμάτων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δεν πολύ διαβάζουν, βλέποντας μια εικόνα,
Η εικόνα έχει 1000 λέξεις, λέει, μιλάμε 1000 λέξεις. Οι βυζαντινές εικόνες μιλάνε με 10.000 λέξεις, κύριε Φουντουλάκη. Βεβαίως. Να περάσουμε στο διάλειμμα της εκπομπής για ένα λεπτό. Μείνετε κοντά μας για να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που έθεσαν, το οποίο είναι πάρα πολλά, οι αγαπητοί τηλεθεατές. Σε ένα λεπτό επανερχόμαστε. Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο. Η έννοια του χρόνου. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, στα τηλέφωνα 210-38-15000 και 210-33-11-747. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθείτε τη ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα. Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε στη σημερινή ζωντανή εκπομπή μαζί με τον διακεκριμένο καλεσμένο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, γιατί υπάρχει ερώτηση, βλέπετε και την ιστοσελίδα της εκπομπής που εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορα στοιχεία για τις εκπομπές και για τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που αναφέρονται σε όλα αυτά τα θέματα που βλέπετε κάθε Πέμπτη. Κάποιος δηλαδή που έχει χάσει κάποιες εκπομπές και θέλει να βρει όλα αυτά τα οποία έχουν αποτυπωθεί μέσα από τις εκπομπές στα 5 αυτά βιβλία, τα οποία είναι και θεολογικά και φιλοσοφικά. Τα βιβλία αυτά αναφέρονται στα θέματα του χρόνου, της ψυχής, της ιστορίας, της αντικειμενικής ιστορίας. Ο τεχνικός λοιπόν του σταθμού μας θα βάλει και τα τηλέφωνα των 5 βιβλίων που μπορεί κάποιος τα βιβλία αυτά να τα βρει στην Πανεπιστημίου 57, στη Σόλωνος 114 και πλησίων του ηλεκτρικού σταθμού Αμαρουσίου και στα public του Συντάγματος και ολόκληρης της Ελλάδος. Στο σημείο αυτό λοιπόν, κύριε Ατζακλή, συνεχίζοντας, δίνω μια απάντηση στον κύριο που μας είπε πριν για τους φιλοσόφους που έχουμε πίσω μας, τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη, τι σχέση έχουν με όλα αυτά τα θέματα και θα δώσετε και εσείς τη δική σας απάντηση. Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω στον αγαπητό τηλεθεατή ότι τα θέματα αυτά των εκπομπών είναι και φιλοσοφικά και θεολογικά. Και επίσης δεν είμαι μόνο θεολόγος, αλλά είμαι και διδάκτορ της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εμείς μέσα από αυτήν την εκπομπή θεωρούμε ότι η φιλοσοφία και η θεολογία είναι δύο κόσμοι που συνδέονται μεταξύ τους και παρουσιάζουν όλα αυτά τα στοιχεία, την σύνδεση ουσιαστικά των δύο αυτών κόσμων. Άρα δεν μπορούμε να αποδεσμεύσουμε ουσιαστικά τον ένα κόσμο από τον άλλο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μέγιστο λάθος. Έτσι λοιπόν, και επειδή τα θέματα πολλές φορές είναι και φιλοσοφικά, αλλά ουσιαστικά όμως, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που είχαμε, κατά τη διάρκεια των εκπομπών, εσείς μας ζητήσατε το τηλεοπτικό κοινό τα θέματα να είναι περισσότερο θεολογικά, εμείς ουσιαστικά αποφασίσαμε τον κύριο Ατζακλή να ασχοληθούμε περισσότερο με θεολογικά θέματα. Κάποια στιγμή όμως θα ασχοληθούμε και μόνο με φιλοσοφικά θέματα. Άρα οι φιλόσοφοι ταιριάζουν και έχουν σχέση και όπως θα πούμε και στην πορεία, γιατί και ο κ. Ατζακλής έχει γράψει ένα πολύ όμορφο βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με την φιλοσοφία και με την θεολογία και όλοι, και οι δύο αυτοί κόσμοι λοιπόν συνδέονται. Πριν απαντήσετε, να ακούσουμε ένα τηλέφωνο και να μας πείτε δική σας απάντηση. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Είμαι ένας νέος άνθρωπος. Τυχαία σας είδα, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, καταλαβαίνετε πως είναι η καθημερινή ζωή ενός νέου ανθρώπου στην πολύ δύσκολη εποχή που ζούμε. Mm-hmm. Που τους σωστούς τους θεωρούν τρελούς και τους τρελούς λογικούς. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι τυχαία άκουγα τον κύριο Ατζακλίνα, επιτέλους που ο Θεός επέτρεψε και τον είδα και πρόσωπο και τον θαύμαζε τη φωνή του, ατελείωτα βράδια στην Εκκλησία της Ελλάδος, που διάβαζε λόγια του Θεού και άγγιζαν την ψυχή μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχω διαβάσει σε κάποια βιβλία ότι ο Χριστός ήρθε στη γη για να νικήσει την αθεία, την ειδωλολατρία και τη μαύρη μαγεία που υπήρχε στα τότε άθεα χρόνια. Τα έργα του Σατανά. Ναι. Έχω διαβάσει σε αυτά τα βιβλία, επέτρεψε τη χάρη του Θεού. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, πώς μπορούμε λοιπόν να υμνούμε αυτή την εποχή αυτούς τους ανθρώπους, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αυτή τη στιγμή που πάνω στους ναούς των ειδωλολατρών χτίστηκαν οι καινούργιες εκκλησίες, δηλαδή οι πρώτοι ιερείς χτίσανε πάνω στα δαιμόνια. Σωστά. Με συγχωρείτε κιόλας, Κοιτάξτε, ναι, πολύ ωραία τα είπατε, πάρα πολύ, και έτσι είναι δηλαδή, έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια για την Πειραϊκή Εκκλησία. Η Πειραϊκή Εκκλησία τώρα μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο μέσω του δορυφόρου και την ακούνε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, σε πολλές χώρες και παίρνουμε από εκεί τηλεφωνήματα και από το ίντερνετ. Ήταν κάτι που το χρειαζόταν ο κόσμος αυτό το πράγμα και έγινε στην κατάλληλη στιγμή και τώρα και πολλές ιστοσελίδες έχουν μέσα το Ευαγγέλιο που έχουμε εμείς στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα Σάββατα όμως το βράδυ αναλύουμε πατερικά κείμενα. Για μια μισή ώρα περίπου, από τις 10.30 μέχρι τις 12, αναλύουμε πατερικά κείμενα. Αυτή η ανάλυση των πατερικών κειμένων είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος σήμερα. Γιατί αυτές τις απορίες, οι οποίες συσσωρεύονται από τα Ευαγγέλια, που καμιά φορά που έχουμε απορίες, τις λύνουν οι πατέρες με τα κείμενά τους, τα οποία είναι πάρα πολύ διασαφιστικά. Η διασαφήνιση, η διασάφιση των θεμάτων αυτών. Κορυφαίος είναι ο Μέγας Βασίλειος. Να πάρετε έργα του Μεγάλου Βασιλείου και του Μεγάλου Χρυσοστόμου, Αγίου Χρυσοστόμου. Πάρα πολύ σπουδαία. Επίσης, θα έλεγα εγώ προσωπικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, την Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναή. Λέγεται Κλίμαξ το βιβλίο αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Βεβαίως. Είναι ένα αριστουργηματικό βιβλίο αυτό. Μπορώ να το πω μετά τα Ευαγγέλια, δηλαδή ότι η Κλίμακα του είναι ένα από τα best sellers. Και βοηθάει τον ίδιο τον άνθρωπο στην ανάβασή του για τον ίδιο τον Θεό. Ναι. Να ακούσουμε τηλέφωνο και να συνεχίσετε αυτό που λέγατε. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Κόψε, συγγνώμη λίγο. Δεν πειράζει. Γεια σας, καμία. Συγγνώμη. Εντάξει. Ναι, σας ακούμε. Πείτε μας. Να ρωτήσω κάτι. Με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι θα κριθούν οι άνθρωποι πριν τον Χριστό? Ναι, λίγο χαμηλώς λίγο τηλεόρασή σας για να σας ακούμε και καλύτερα. Αυτό μας λένε η τεχνική του σταθμού μας. Λίγο χαμηλώς. Ναι, και ξαναπείτε λίγο, συγγνώμη, πάλι την ερώτηση που μας θέσατε. Ναι, με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι θα κριθούν οι άνθρωποι πριν τον Χριστό? Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Θα σας απαντήσουμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό. Ναι, πείτε και θα σας πω. Γίνεται σήμερα βροχή ερωτημάτων και πρέπει να απαντήσουμε. Πριν τον Χριστό, οι άνθρωποι δεν ήξεραν για τον Χριστό. Όπως ήταν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, δεν ήξεραν Σοκράτης, ο Πλάτων κλπ. Θα πούμε και δύο λόγια γι' αυτό. Γιατί αυτοί έκαναν την καλύτερη προεργασία, την πνευματική προεργασία της ανθρωπότητας, την έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητος. Γι' αυτό τους θεωρούμε προ-Χριστού χριστιανούς αυτούς. Τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη κλπ. Λοιπόν, όσον αφορά το δικό σας ερώτημα, που είναι πώς θα κριθούν, να έχετε υπόψη σας ότι ο Θεός θα τους κρίνει με ένα κριτήριο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο θα είναι. Αλλά όμως θα τους κρίνει σαν να ήξεραν τον Χριστό και αφού θα γνώριζαν τον Χριστό, τι θα έκαναν αν γνώριζαν τον Χριστό. Με άλλα λόγια θα τους κρίνει με τον νόμο της συνειδήσεώς τους. Εάν αυτοί οι άνθρωποι από καλοσύνη, από αγάπη προς το πρόσωπο του Χριστού τον εδέχονταν, θα τους κρίνει έτσι. Αλλά υπάρχει και άλλη μια ερμηνεία, να πούμε και αυτήν, η οποία είναι πατερική ερμηνεία, ότι τα πνεύματα τα οποία ήταν στον Άδη, δηλαδή οι νεκροί του Άδη μέχρι Χριστού, από Αδάμ μέχρι Χριστού, όλοι οι νεκροί αυτοί, είδαν ξαφνικά φως να κατεβαίνει μέσα στον Άδη. Ήταν η τριήμερο σταφή του Χριστού, γιατί τον ρώτησαν τον Χριστό οι Φαρισαίοι και του είπανε, δώσε μας ένα σημάδι από τον ουρανό για να πούμε ότι πραγματικά είσαι εσύ ο γιος του Θεού. Αλλιώς δεν μπορούμε να το πούμε, λέει.
Και τους λέει ο Χριστός, γενναία διαστραμμένη, ζητάει από τον ουρανό σημάδι. Δεν θα το πίστευαν, γι' αυτό δεν τους το έκανε. Δεν θα πίστευαν και θα ήταν η χειρότερη κόλασή τους, γι' αυτό δεν το έκανε. Λέει σημάδι άλλο, δεν θα δει παρά το σημάδι του Ιωνά. Του Ιωνά του προφήτη, ο οποίος ήταν τρεις μέρες μες στο κήτος, όπως ξέρετε, και τον εξέρασε μετά το κήτος και έμεινε αυλαβής. Θεϊκή δηλαδή, με θεϊκή δύναμη, όχι με ανθρώπινη δύναμη, γιατί αν μπει μέσα σε μια φάλαινα, σε μια ώρα σε έχει αναλώσει. Με τα οξέα του στομάχου που έχει το ψάρι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σήμαινε την τριήμερο κάθοδο του Χριστού μέσα στον Άδη. Ο Χριστός όσα χρόνια έμεινε εδώ, 33 χρόνια και 33 και μισό για την ακρίβεια, τρεις ημέρες έκατσε και στον Άδη. Έκατσε τρεις και μισή ημέρα και μισή ημέρα μέσα στον Άδη. Εκεί δίδαξε. Και εκεί όσοι ήταν προετοιμασμένοι και τον περίμεναν, διότι δεν ήταν προσδοκία μόνο των Εβραίων ο Χριστός, αυτό το λέω και στον κύριο που μας είπε για τον Παναγιώτη Ατζακλή, έτσι. Μας ρώτησε προηγουμένως, δεν ήταν προσδοκία μόνο των Εβραίων ο Χριστός, αλλά ήταν και των Ελλήνων και όλων των λαών. Και οι Κινέζοι τον περίμεναν. Δηλαδή, οι Κινέζοι περίμεναν ένα λυτρωτή. Στην Νότια Αμερική περίμεναν έναν αβατάρα, έναν που θα έρθει από τον ουρανό. Στις Ινδίες, στην Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως έκανε την ωραιότερη προεργασία. Τη μεγαλύτερη και βαθύτερη πνευματική προεργασία, όπως είπατε και εσείς, κύριε Φουντουλάκη, την έκαναν ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης. Θα πούμε και για άλλους που την έκαναν, αλλά ο Σωκράτης ήταν εκείνος ο οποίος είπε τις φοβερότερες νήξεις για το πρόσωπο ενός, ο οποίος θα έρθει να μας φωτίσει. Όταν δεν του είπαν, πες μας, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε το μυστήριο του θανάτου, ο Σωκράτης απάντησε, αυτό δεν μπορεί να το βρει άνθρωπος κανένας. Αυτό θα το αποκαλύψει, είναι το πρώτο κινούν. Εννοούσε το Θεό δηλαδή, ο οποίος έρχεσαι να κάνει την κίνηση αυτή τη γη, του κόσμου. Έδωσε την κίνηση στον κόσμο, στο σύμπαν. Σαν ένα ρολόι δηλαδή την έφτιαξε το σύμπαν και του έδωσε κίνηση να αρχίσει και να έχει ζωή μέχρι και τέλος. Λοιπόν, το πρώτο κινούν αυτό νόμισαν ότι είναι ο Χριστός τότε η απόγονη του Σωκράτη, γιατί μετά από τρεις γενναίες έρχεται ο Σωκράτη, δεν έρχεται ο Χριστός μετά το Σωκράτη, δεν έρχεται αμέσως. Είναι το 300 π.Χ. ο Σωκράτης. Ναι. Λοιπόν, και όταν ήταν τον Χριστό, θυμηθήκαν τα λόγια του Σωκράτη και του Πλάτωνα που του είπαν για το πρώτο κινούν και του Αριστοτέλη. Και λένε, επειδή αυτός ανασταίνει νεκρούς όπως μάθαμε, αυτός θα έχει το πρώτο κινούν. Αυτός δηλαδή ξεκινάει από το Θεό. Έρχεται από εκεί και αυτή έχει αυτή τη δύναμη. Ήταν λοιπόν φωτισμένοι οι πρώτοι, οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, γι' αυτό και έχουν σχέση με τον χριστιανισμό. Βέβαια, σκανδαλίζεται κανείς όταν δεν ξέρει το θέμα και ακούει ότι και αυτοί μπορεί να μπουν μέσα στη χωρία των χριστιανών. Μα το Άγιο Πνεύμα όμως είχε κάνει έτσι, τόσο ώστε να είναι έτοιμοι οι αρχαίοι για να έρθει ο χριστιανισμός. Και απόδειξη ιστορική είναι ότι μόλις είδε ο Χριστός, τον δέχτηκαν οι αρχαίοι Έλληνες. Οι πρώτοι Αποστολικοί Πατέρες, μετά τους Αποστόλους, οι πρώτοι Πατέρες της Εκκλησίας ήταν σχεδόν όλοι οι Έλληνες. Άρα λοιπόν το ελληνικό πνεύμα ήταν, να το πω έτσι με μια σύγχρονη, προπονημένο στη φιλοσοφία και στο τι είναι η ψυχή και το τι είναι ο θάνατος και όλα αυτά. Τα είχαν προσχεδιάσει, τα είχαν εμβαθύνει, τα είχαν προεργαστεί. Γι' αυτό λοιπόν έχει σχέση και είναι μεγάλη ιστορία ο Πλάτωνας. Και, και με τα λάθη που κάνανε βέβαια, διότι προ Χριστού οι άνθρωποι κάνανε πολλά λάθη. Ο Πλάτωνας μίλησε για ένα είδος σαν μετεψύχωση της ψυχής, ότι ξεχνάει λέει, η ψυχή, ξανάρχεται ας πούμε και μετά. Και αυτό βλέπουμε και ότι και σε ναούς, ακόμα και σε κάποιο μοναστή των Ιωαννίνων και στο Άγιο Όρος, ότι ουσιαστικά υπάρχουν και οι μορφές των μεγάλων φιλοσόφων. Δηλαδή υπάρχει η αγιογράφησή τους. Μας το είχατε πει και εσείς, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Γραφώ και εγώ στο βιβλίο Μαρκαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία ότι υπάρχει η αγιογράφηση των φιλοσόφων ουσιαστικά για να τιμήσει η Εκκλησία την προσφορά και όσα προσέφεραν για την εδραίωση μετά του χριστιανισμού και για την εδραίωση της αληθείας. Δεν είπε ο Σωκράτης ότι κοιμόσαστε Αθηναίοι, λέει, και ο Θεός θα στείλει κάποιον πολύ δικό του άνθρωπο να σας ξυπνήσει. Τι λόγια είναι αυτά. Πολύ δικό του άνθρωπο ο Θεός θα στείλει να σας ξυπνήσει. Βεβαίως, είπε πράγματα τα οποία ήταν δεν εξηγούνται μεγάλες αλήθειες. Μεγάλες αλήθειες και εμπνευσμένες αλήθειες, από το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Ενώ ακόμα δεν είχε έρθει στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα, έδινε νήξεις ο Θεός μέσω του Άγιου Πνεύματος σε διάφορες μορφές, σε διάφορες ψυχές, οι οποίες ήταν επιδεκτικές της θεογνωσίας. Βεβαίως. Κάτι λοιπόν, ήθελατε να πείτε, ναι, ήθελα να πω δύο λόγια για το περασμένο Ευαγγέλιο, όπως κάνουμε έτσι ένα πεντάλεπτο. Είπε ο Κύριος, ουδής αναβεύγει στον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου όν εν το ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι, το φίδι δηλαδή στην έρημο, έτσι θα υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Ίνα, πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούτως αγάπησε
ούτω αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε, για να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αυτό είναι ο γάρα πέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο, να κρίνει τον κόσμο, αλλά είναι να σωθεί ο κόσμος γι' αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι του Ευαγγελίου που απευθύνεται ο Ιωάννης περισσότερο στους Εβραίους. Γιατί μιλάει για ένα περιστατικό που είχε γίνει τότε με τον Μωυσή. Για την απιστία τους, επειδή ο Μωυσής και ο αδελφός του, ο Αρών, προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να τους κρατήσουν από την ειδωλολατρεία των γύρω λαών, οι οποίοι τους επισκεφτόντουσαν και κάναν όργια και όλα αυτά τα πράγματα, τα πρωτόγωνα, ας πούμε, αυτοί να τους δώσουν μια θεογνωσία και μια πίστη στον αληθινό Θεό, τους κυριολεκτικά τους παρακαλούσαν να μπορέσουν να τους φέρουν σε λογαριασμό. Κάποτε λοιπόν, όταν είχαν κάνει πολλές ατασταλίες πάνω σε αυτό το θέμα, βρέθηκαν φιδάκια μέσα στο στρατόπεδο, τα οποία τσιμπούσαν τους Ισραηλίτες και τους σκότωναν. Και πήγαν στο Μωυσή και λένε: τι θα γίνει, έχουμε πεθάνει εδώ πέρα πολλοί. Και ο Μωυσής είπε: θα προσευχηθώ και θα σας πω. Προσευχήθηκε και του είπε ο Θεός, ενοράματι βέβαια, του είπε το εξής: πάρε μέσα στο στρατόπεδο, στην παρεμβολή του λέει, στρατόπεδο των Εβραίων, το οποίο φωτιζόταν και από μια περίεργη λάμψη, νεφέλες, τη νύχτα, αυτό το στρατόπεδο. Είναι δηλαδή πολλά τα θαύματα που έκανε ο Θεός στους Ισραηλίτες. Τους έδινε μάνα για 40 χρόνια, ξέρετε τι είναι αυτό. Τους έθρεπε επί 40 χρόνια, μέσα στην έρημο. Λοιπόν, και βλέπετε όμως ότι για αυτήν δεν ήταν ευχαριστημένοι, παρόλο που δεν ήταν ευχαριστημένοι. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι είμαστε εμείς. Και τους είπε ότι όποιος κοιτάει προς το φίδι αυτό, αφού έχει τσιμπηθεί από το φίδι αυτό, δεν θα ενεργεί το δηλητήριο πια. Αυτό είναι λοιπόν μια προτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Του Ιησού, ναι. Γι' αυτό την ημέρα του Σταυρού έχουμε εμείς αυτό το Ευαγγέλιο της υψώσεως του Όφη στην έρημο. Και τους είπε ο Χριστός, όταν υψωθώ όπως ο Όφης στην έρημο, τότε θα καταλάβετε τον Υιό του ανθρώπου, έλεγε στους Φαρισαίους. Γιατί ήξερε ότι θα σταυρωθεί ο Χριστός. Ξέρετε τι είναι, ότι να ξέρει κανείς το τέλος. Εμείς δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό. Σιού. Να μας βγει να πεθάνει από αυτή την αρρώστια και θα είναι τόσο μακροχρόνια κλπ. Δεν το αντέχαμε. Ο Χριστός όμως ήξερε και την παραμικρή λεπτομέρεια της σταυρώσεώς του. Αυτό τον κάνει ένα φοβερά έτσι πονεμένο πρόσωπο τον Χριστό, που ως άνθρωπος ήξερε ότι θα υποστεί όλο αυτό το μαρτύριο. Αφού έφτασε σε σημείο από την ανθρώπινη του δηλαδή φύση, γιατί είχε τέλειες φύσεις, ανθρώπινη και θεϊκή, να πει να φύγει αυτό το ποτήρι από μένα. Παρερθέτω το ποτήρι τούτο. Δεν θα το αντέξω αυτό το μαρτύριο, είπε πατέρα μου στο Θεό. Και σε σημείο αυτό, για να απαντήσω άντεξε. Και σε μια ερώτηση που ακούσαμε νωρίτερα από κάποιο τηλεθεατή, ότι όπως είπατε και εσείς, ο Ιησούς Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είχε ανθρώπινη φύση. Και ήταν και τέλειος ο τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός. Γιατί επειδή θεώρησε και ρώτησε αν θα έπρεπε οι άνθρωποι να έχουν μόνο πνεύμα, την ερώτηση που ακούσαμε νωρίτερα. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο σώμα και πνεύμα. Αυτό είναι και γεγονός. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός πήρε ανθρώπινη φύση. Δεν ήταν πνεύμα. Δεν είναι μόνο πνεύμα ο άνθρωπος, είναι και σώμα. Αυτό το ξέρουμε. Γι' αυτό τα πεθαίνει λέμε λείψανο, επειδή είναι λειψός, μισός. Του έφυγε το πνεύμα από το σώμα και έμεινε το σώμα κάτω. Δίχως ζωή. Είναι λείψανο. Είναι λοιπόν ο Σταυρός παγκόσμιο πνευματικό σύμβολο, κύριε καθηγητά μου. Είναι φυσικό και πνευματικό σύμβολο. Έχει δύο ιδιότητες δηλαδή. Γιατί τώρα πνευματικό σύμβολο καταλαβαίνουμε γιατί είναι, γιατί διώχνει τις δυνάμεις του κακού. Έχουμε βοηθηθεί πολλές φορές. Όλοι φοράμε από κάτω ένα σταυρό. Άλλο στο βαφτιστικό του, άλλο έναν άλλονε. Και θυμάμαι πολύ συγκίνηση μια φορά που έκαναμε μια εκπομπή. Που μου πήρε μια κυρία και μου λέει: τώρα που λέγατε για το σταυρό, τα δύο μου παιδιά είναι δίδυμα, είναι 9 χρονών. Πήγανε γρήγορα και ανοίξανε τα βαφτιστικά του, βρήκαν του σταυρού, του φορέσανε και ήρθαν και καθίσανε στο ραδιόφωνο και σα ακούνε, λέει. Τα παιδάκια, πόσο. Τα παιδάκια, έτσι, ναι, βέβαια. Αγνά είναι έτσι. Όταν ακούσαν ότι ο σταυρό του είπα ότι είναι προστασία και πρέπει να τον εφοράμε πάνω μα και να τον εμπιστεύουμε, βέβαια. Γιατί αν τον φοράμε δίχω πίστη δεν ενεργεί. Με την πίστη που έχουμε προ τον Χριστό, ενεργεί και ο σταυρό. Είναι παγκόσμιο. Είναι πνευματικό σύμβολο επομένως, διότι διώχνει τα ακάθαρτα πνεύματα, μας προφυλάει από οτιδήποτε κακό κλπ. Αλλά είναι και φυσικό σύμβολο. Κοιτάξτε το αεροπλάνο. Πετάει σε σχήμα σταυρού. Το πουλί, εάν δεν ανοίξει τα φτερά του, δεν μπορεί να πετάξει. Αυτά ίσως τα έκανε ο Θεός έτσι για να δούμε ότι ο σταυρός μέσα στη ζωή μας είναι ένα ζωτικό στοιχείο. Το ψάρι, αν δεν ανοίξει τα πτερίγια, δεν μπορεί να φύγει κλπ. Και ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του έχει κάποιον σταυρό. Ένας μου λέει, οι πύραυλοι μου λέει δεν έχουν σταυρό. Λέω έχουν πίσω κάτι πτερίγια. Και αυτά είναι σταυροειδώς φτιάχνουν τα πτερίγια. Αν δεν έχουν τα πτερίγια δεν μπορούν να πετάξουν κι αυτοί. Επομένως λοιπόν,
είναι και φυσικό σύμβολο εκτός από... Και μας δείχνει τη σταύρο αναστάσιμη κατάσταση αυτής της ζωής. Δηλαδή, ότι εάν δεν σκάψεις, αν δεν φυτέψεις, δεν κλαδέψεις, δεν ποτίσεις, δεν ανασταίνεις τον καρπό. Αν ο ίδιος δεν κοπιάσεις σαν σπουδαστής, δεν ξενυχτήσεις, δεν διαβάσεις, δεν αγωνιστείς για να μάθεις πράγματα, να τα αποσυρθείς, να τα θυμάσαι κλπ, να τα μπορείς να τα έχεις πρόχειρα, δεν περνάς τις εξετάσεις, έτσι, δεν εξασφαλίζεσαι, δεν παίρνεις το πτυχίο σου να εξασφαλιστείς. Το πουλί, είπαμε, δεν πετάει, αν δεν είναι σε σχήμα σταυρού. Ο σταυρός, λοιπόν, είναι και φυσικό σύμβολο, γιατί η ζωή μας είναι σταύρο αναστάσιμη, όπως είναι και τα αισθήματά μας είναι σταύρο αναστάσιμα. Δεν μπορούμε να χαρούμε αν δεν περάσουμε και κάποια λύπη, κάποιο διάστημα λύπης. Πώς θα χαρεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση τελματωμένη? Δεν ξέρει αν χαίρεται ή λυπάται. Είναι η αναλλαγή, λοιπόν. Είναι ο σταυρός και η ανάσταση. Το Άγιον Όρος λένε χαρμολύπη. Λέξη που σημαίνει ότι έχουμε χαρά για την ανάσταση του Χριστού, αλλά έχουμε και λύπη για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και για αυτά που συμβαίνουν και στο σώμα μας. Καμιά φορά από τις αρρώστιες, από τους πόνους και αυτά. Δεν έχουμε λύπη. Έχουμε λύπη. Έχουμε, λοιπόν, και χαρά και λύπη. Αλλά τι ομορφαίνει αυτή τη λύπη τη ζωή αυτή? Την ομορφαίνει η ελπίδα στον Χριστό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχει ο χριστιανός. Η πίστη του στον Χριστό και η ελπίδα του στον Χριστό. Δηλαδή, ότι ο Χριστός δεν θα αδικήσει κανένα όν επάνω στον κόσμο, θα αποδώσει στον καθέναν κατά τα περπαραγμένα του, και όσοι έπραξαν καλά πράγματα να μην ανησυχούν. Και απαντάμε και στον πρώτο μας φίλο, το δεύτερο μάλλον, που είπε ότι γιατί να διώξει μερικούς για να τους πάει στο πύργο το εξώτερο. Μα οι ίδιοι δεν θέλουν να κάνουν το καλό. Ο άλλος είναι γκάνγκστερ, θέλει να σκοτώνει ανθρώπους και παίρνει τα λεφτά. Και να σας πω και κάτι, πάνω σε αυτό, έχετε δίκιο. Εάν ο Θεός δεν ήταν δίκαιος, να πούμε το εξής τώρα, ότι ο Θεός είναι δίκαιος και η δικαιοσύνη φαίνεται στο γεγονός ότι αυτοί που έπραξαν το καλό θα λάβουν το καλό. Αυτοί όμως από τη ζωή τους δεν θέλουν το καλό, ακολουθούν ένα διαφορετικό δρόμο, πόσο ίδιος ο Θεός θα έβαζε όλους τους ανθρώπους στην ίδια μοίρα? Τότε ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ο Θεός ήταν άδικος. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη, δεν μπορεί ο Θεός να είναι δίκαιος, αλλά από τη μία ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το τι έχει πράξει, ανάλογα με τη ζωή του, θα λάβει διαφορετικά πράγματα. Πώς όλους τους ανθρώπους θα τους βάλει στο ίδιο τσουβάλι, το πούμε, λαϊκιστή και πρακτικά, όταν έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετικά βιώματα? Καθένας αυτή τη ζωή έχει απολαύσει κάποια πράγματα. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Δεν μπορεί αυτός που έχει απολαύσει πολλά πράγματα με αυτό που έχει στερηθεί πράγματα, που η ζωή του ακολουθεί ένα στενό δρόμο και ο άλλος ακολουθεί ένα ανοιχτό δρόμο, και όμως και οι δύο έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Τότε δεν θα ήταν Θεός δίκαιος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν είναι. Το λέω αυτό για να το καταλάβουμε και λίγο πρακτικά. Βλέπουμε ορισμένους καλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καλοσύνη σε αυτή τη ζωή. Οπωσδήποτε στην άλλη ζωή θα αποζημιωθούν με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης, 33 χρονών, που χάσε το κεφάλι του, 32 χρονών άνθρωπος, πώς έχασε το κεφάλι του? Δεν θα ζητήσει αυτός από το Θεό? Και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος δεν θα πει, το αίμα μου πήγε άδικα κάτω στη γη. Λέει και η Αποκάλυψη ότι περιμένουν οι Άγιοι και λένε, άντε Κύριε, κάνε την κρίση. Να δούμε και το αίμα μας αυτό αν έπιασε τόπο, ας πούμε, και αν θα πάμε στη Βασιλεία σου. Δηλαδή είναι ήδη στη Βασιλεία, με λίγα λόγια, οι Άγιοι, αλλά δεν είναι ακόμα de facto, πρέπει να γίνει η κρίση για να μπουν τελειωτικά. Είναι στον προθάλαμο της Βασιλείας, όπως και άλλοι είναι στον προθάλαμο της κολάσεως. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος, προγεύεται. Οι μεν καλοί προγεύονται τα καλά που πρόκειται να του συμβούν, οι δε κακοί προγεύονται τα κακά. Είδαμε εκεί πέρα ότι έχει τον Αβραάμ και τον Πλούσιο, ο οποίος πλούσιος διαμαρτύρεται και λέει: Φέρε μου, λέει, μια σταγόνα στη γλώσσα μου, γιατί καίγομαι σε αυτή την κατάσταση που οδυνόμαι. Στα βάσανα αυτά της κολάσεως. Και του λέει: Εσύ απόλαυσες τα καλά στη ζωή σου. Τώρα τι να σου κάνουμε? Δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς εκεί πέρα να σε βοηθήσουμε. Υπάρχει χάσμα μεταξύ ημών και ημών. Δηλαδή, ο Θεός δεν αφήνει, είναι στεγανά τα πράγματα. Δεν μπορεί να τα πηγαίνει από την κόλαση στον παράδεισο. Σίγουρα. Και τον παράδεισο, μην τον φανταστούμε με λουλούδια όπως τον κάνουν οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά και οι άλλοι. Είναι μια πνευματική κατάσταση, η κατάσταση που είναι κοντά στο Θεό. Πόσο καλά αισθανόμαστε κοντά στο Θεό, όταν αισθανόμαστε κοντά στο Θεό, έχουμε ένα είδος, μια πρόγευση του παραδείσου. Βεβαίως. Όταν είμαστε με έναν Άγιο άνθρωπο και μιλάμε για πνευματικά θέματα και μας λέει συμβουλές ωραίες και μας αναπαύει ψυχικά και μας λύνει προβλήματα κλπ, τότε βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση παραδείσια. Αντίθετα, όταν είμαστε, όπως είπε η κυρία προηγουμένως, η αγαπητή φίλη της εκπομπής μας, η οποία είπε ότι είδα ένα έργο και μαύρης ψυχήν και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, πώς εδώ. Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, θέλω να μας πείτε για το βιβλίο και πού μπορεί κάποιος να βρει αυτό το δικό σας βιβλίο. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας, ναι, δύο λόγια και να κλείσουμε. Το βιβλίο είναι Χριστιανισμός,
θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και ο αγαπητός φίλος, ο οποίος μας πήρε προηγουμένως, που λέγεται Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα. Οι σχέσεις μεταξύ χριστιανικού πνεύματος και αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Του σωστού και του σοφού αρχαίου ελληνικού πνεύματος, γιατί να κάνουμε αυτή τη διάκριση, γιατί υπάρχει ένα πνεύμα, ας πούμε, των διαφόρων μυστηρίων που κάνανε, τα οποία είναι εξωχριστιανικές, ας πούμε, καταστάσεις. Έτσι, μιλάμε για τον Πλάτωνα, για τον Σοκράτη, για τον Αριστοτέλη, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν σε προχριστιανικά στάδια. Για αυτούς μόνο μιλάμε. Δεν μιλάμε για όλους τους προχριστιανούς και εκείνους που κάνανε οργιαστικές τελετές κλπ. Όχι για αυτά. Τώρα, το ότι χτίζανε, να απαντήσουμε και στην αγαπητή φίλη, και τελευταία τελειώνουμε, νομίζω, η κουμπί φτάσει στο τέλος, κύριε Φουντουλάκη, και να σας δώσω τον λόγο εσάς, γιατί αρκετά μίλησα και εγώ. Να απαντήσουμε στην αγαπητή φίλη, ένας που είχε στο σπίτι του μια εκκλησία, ένα βωμό αρχαίο ελληνικό, ήταν ιδιοκτησία του ο ναός αυτός. Και τον έκανε ό,τι ήθελε. Όταν έγινε χριστιανός ο άνθρωπος, τον έκανε ένα χριστιανικό μικρό ναό. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι δια της βίας. Δεν προκάλεσε τίποτα την οργή κανενός. Δεν έκλεψε κανενός τα υλικά. Τα είχε μέσα στο σπίτι του και τα έκανε ένα ναό. Το βωμό δηλαδή τον μετέβαλε σε ναό. Τον μεταποίησε. Διότι άλλαξε η σκέψη του, άλλαξε η τοποθέτησή του, άλλαξε η φιλοσοφία του. Έτσι γινόντουσαν τότε. Και βλέπουμε σε ορισμένα σημεία. Βέβαια, γίνανε και κάποια έκτροπα. Είναι δυνατόν να μην γίνουν τόσα εκατομμύρια κόσμο εκεί. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά σιγά-σιγά. Αλλά το θέμα είναι ότι ειρηνικά ο χριστιανισμός μπήκε μέσα στη ζωή των Ελλήνων. Ειρηνικά. Εκτός αν εξετάσουμε τώρα τον Πάπα, είναι άλλη ιστορία εκεί πέρα. Τι βασανισμό έκανε στους ανθρώπους τότε, στους χριστιανούς και τους μη χριστιανούς, με την ιερά εξέταση κλπ. Αυτά στην καθημερινή Ανατολή και στο Βυζάντιο δεν γίνανε, ευτυχώς. Γίνανε άλλα, πολύ μικρότερα από αυτά, αλλά δεν γίνανε ιερές εξετάσεις. Και δεν είχαμε ποτέ εμείς ένα Πάπα ο οποίος να είναι ερήμην Θεού βασιλιάς και πατριάρχης και όλες τις τιμές να τις έχει αυτός. Διότι ο Πάπας έχει, είναι δικαίρατος, έχει δύο εξουσίες. Η τιάρα του όπως είναι συμβολίζει τη θρησκευτική και την πολιτική εξουσία. Στο Βυζάντιο όμως υπήρχε αυτοκράτορας για τα πολιτικά και πατριάρχης για τα θρησκευτικά. Ωραία. Αυτοί τα βρίσκανε και τότε υπήρχε αρμονία σε όλο το κράτος. Γι' αυτό έζησε και 1000 χρόνια, 1100 χρόνια το Βυζάντιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή ζωντανή παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Βλέπουμε και τα 5 βιβλία που μπορεί κάποιος να τα βρει σε Πανεπιστημίου 57, Σόλωνος 114, τα τηλέφωνα που μπορεί κάποιος να ρωτήσει λεωφορείες και αν θέλει κάποιος να τα προμηθευτεί μπορούν να σταλθούν και στο σπίτι του και σε πολύ χαμηλές τιμές, σε τιμές ουσιαστικά κόστους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και σημερινή ζωντανή εκπομπή, θεωρώντας ότι όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα σημαντικά που γεμίζουν την ψυχή μας με αισιοδοξία, με φως, με χαρά, γιατί ο σκοπός αυτών των εκπομπών είναι να παραθέσουμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια που ουσιαστικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, εκλείπει από τη σημερινή εποχή. Να είστε καλά, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα. Να είστε καλά, γεια σας.